Πρεμιέρα αύριο για τις παγκύπριες εξετάσεις πρόσβασης και όπως ήθιστε η εξεταστική περίοδος αρχίζει με τα νέα ελληνικά. Συνολικά θα λειτουργήσουν 56 εξεταστικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και θα ανοίγουν αναλόγως των αναγκών με τον προϊστάμενο της υπηρεσίας εξετάσεων να διαβεβαιώνει πως όλα είναι έτοιμα. Θα έχουμε και φέτος ένα ειδικό εξεταστικό κέντρο για κάθε επαρχία, δηλαδή συνολικά 5 για πιθανά κρούσματα COVID. Ώστε να μην χάσουν την πρόσβαση τους αυτά τα παιδιά. Όλοι οι υποψήφοι θα πρέπει να εκτυπώσουν το δελτίο υποψηφίου ώστε να το παρουσιάζουν στο εξεταστικό κέντρο μαζί με την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους που χρησιμοποίησαν για να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις παγκύπριες εξετάσεις. Είναι η πρώτη χρονιά φέτος που διαχωρίστηκαν οι παγκύπριες εξετάσεις και γι' αυτό ονομάζονται πρόσβαση, παγκύπριες εξετάσεις πρόσβαση στα δημόσια ή της Κύπρου και της Ελλάδας. Παράλληλα, όλοι οι υποψήφοι καλούνται όπως εκτυπώσουν τις οδηγίες προς υποψηφίους και τις μελετήσουν προσεκτικά. 5.000 είναι οι μαθητές που ρίχνονται από αύριο μέχρι τις 30 Ιουνίου στην μάχη των παγκυπρίων εξετάσεων πρόσβασης.